Καλώς ήλθατε στο νέο Red Dead Redemption 2 της Rockstar. Παρόλο που δεν είναι τεχνικά απαραίτητο, η Rockstar συνιστά να κατεβάσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα για να λάβετε μια σειρά τροποποιήσεων, σφαλμάτων και διορθώσεων της τελευταίας στιγμής. Καθώς το παιχνίδι είναι τόσο επεκτατικό, έχουμε αρχίσει να συναρμολογούμε οδηγούς και συμβουλές για να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εμπειρία σας, ενώ κάθε μέρα θα αποκαλύπτουμε όλο και περισσότερους οδηγούς για να βρείτε τα μυστικά του game. Το Red Dead Redemption 2 είναι ένα game για τις συνέπειες όπου έχετε μόνο την ψευδέστηση της επιλογής. Ναι, πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις και αυτές οι αποφάσεις θα δημορφώσουν το χαρακτήρα σας και τον κόσμο γύρω σας. Αλλά μερικές από τις πιο καταστροφικές επιλογές έγιναν για εσάς πριν αρχίσει καν το παιχνίδι, αφήνοντάς σας να ασχοληθείτε με την πτώση. Και επειδή είναι ένα prequel, επίσης πιθανώς να γνωρίζετε πώς τελειώνει η ιστορία. Το μόνο που έχει απομείνει είναι να καλύψετε τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια και να αξιοποιήσετε στο έπακρο. Για το σκοπό αυτό, καταπολεμάτε την επαναλαμβανόμενη φύση των αποστολών, τα συχνά ηθικά διλήμματα και την ταλαιπωρία να κάνετε ό,τι είναι σωστό. Όσο επιτοπλίστων, η απογοήτευση που μπορεί να προκαλέσει η ένταση είναι επίσης αυτό που κάνει την ιστορία επιζήμια και όταν όλα συναντώνται ότι η προσπάθειά σας δεν χάνεται. Στην αρχή του game, η συμμορία Van der Linde βρίσκεται ήδη στην πτώση που γνωρίζουμε από το προηγούμενο παιχνίδι. Μετά από μια ληστεία που πάει στραβά στο Blackwater, βρίσκονται κυνηγημένοι από μερικά μέλη και στα πρόθυρα της σύλληψης λιμοκτονίας και υποκύπνουν σε μια χιονοθύελα. Υπάρχουν γνωστά πρόσωπα, πρωταγωνιστής του Red Dead Redemption John Marston, μεταξύ αυτών καθώς και νέοι χαρακτήρες. Ως ανώτερο μέλος του Arthur Morgan, είσαι στην προνομιακή θέση να εργάζεται ως το δεξί χέρι του Ολλανδού Van der Linde, που είναι εξοικειωμένος με τις μηχανογραφίες του και συμπεριλαμβάνεται στις πιο σημαντικές εξόδους. Μόλις η συμμορία ξεφύγει από τη θύελα και κατασταθεί σε ένα προσωπικό κάμπινγκ, είστε επίσης υπεύθυνοι για τα οικονομικά του στρατοπέδου, που σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε όλες τις αναβαθμίσεις και προμήθειες. Αν ο Ολλανδός είναι το κέντρο της συμμορίας, ο Arthur είναι δίπλα σε όλα τα σημαντικά του μέρη και αυτό σας δίνει πολύ δύναμη. Εκτός από τους μηχανισμούς των διαφόρων δραστηριοτήτων, παρουσιάζονται μερικά στοιχεία ημερεαλισμού που πρέπει να αντιμετωπίσετε. Κυρίως θα πρέπει να τρώτε για να γεμίσετε την υγεία, την αντοχή και τους πυρήνες των Dead Eye που εξαντλούνται με την πάραδο του χρόνου. Αν τρώτε πάρα πολύ ή πολύ λίγο, θα το δείτε σε αλλαγές βάρους και στα Depth of Stat. Το να τρώει κανείς δεν είναι πρόβλημα και ούτε διατηρεί τους πυρήνες εν γέννη, αλλά το να τρώει αρκετά για να διατηρεί ένα μέσο βάρος είναι ολυντικό. Παρά τον πειρασματισμό με το τι και πόσο συχνά έφαγα, δεν μπορούσα να βγάλω τον Arthur από το φάσμα των underweight και η κατανάλωση συχνότερων φαγητών θα ήταν πολύ χρονοβόρα για να ασχοληθώ. Δεν χρειάζεται να κοιμάστε, αν και μπορείτε να περάσετε το χρόνο για να ξανακοιμήσετε τους πυρήνες σας, και η επιβίωση των ζεστών ή κρύων θερμοκρασιών έρχεται με την επιλογή του σωστού εξοπλισμού, έτσι η διαχείριση του βάρους σας ξεχωρίζει ως περιττή. Οι περιορισμένες επιλογές ταχείας μετακίνησης είναι η πιο ρεαλιστική πλευρά του Red Dead 2. Σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να βασιστείτε στο άλογό σας για να περάσετε. Μπορεί να είναι κάπως αργή διαδικασία, αλλά δεν υπάρχει έλλειψη πραγμάτων να κάνετε και να δούμε κατά μήκος του δρόμου. Οι πιθανότητες συναντήσεων είναι άφθονες και συχνά ενδιαφέροντες. Μπορείτε να βρείτε ένα ξένο που χρειάζεται μια βόλτα στην πόλη, ένα θύμα δαγκώματος φιδιού που χρειάζεται κάποιον να πει το δηλητήριο του τραύματος. Μπορείτε να σκοντάψετε σε μια σκηνή δολοφονίας που σας βάζει εκτός δρόμου ή μπορείτε να γνωρίσετε κάποιον που κινδυνεύει και να συνεχίσετε να οδηγείτε. Και ακριβώς όπως μπορείτε να αποφασίσετε να ληστέψετε ή να σκοτώσετε τον καθένα, θα συναντήσετε και άλλους ανθρώπους που θα σας κάνουν το ίδιο. Ακόμα και οι μακρύτερες βόλτες δεν σας κάνουν να νιώθετε ότι χάνετε χρόνο. Οι περιστασιακές στιγμές που εξερευνείτε αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του συστήματος ειδικής, στο οποίο κερδίζετε και χάνετε τιμή βασισμένη στις ενέργειές σας. Τα καλά ηθικά είναι σχετικά σε τελική ανάλυση σε μέλος συμμορίας, αλλά γενικά είναι πιο έντιμο να χτυπάς. Βοηθώντας έναν underdog, ακόμη και αν είναι διαφιλικός καταδικαστής, ακόμα και αν χρειαστεί να σκοτώσετε κάποιους μπάτσους ληστές για να το κάνετε, μπορεί να σας υποφέρει good guy points. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ευκολότερο να είσαι ευγενής από έναν αληθινό παράνομο. Η δέσμευση ενός ατιμόμενου εγκλήματος είναι δύσκολο να γίνει ανυπολόγιστη, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές, και συνήθως απαιτεί να εντοπίζετε και να απειλείτε έναν μάρτυρα, να τρέχετε και να κρύβεστε από τον νόμο ή να πληρώνετε για να πάρετε πληροφορίες. Ενώ θα κερδίζετε χρήματα πιο γρήγορα κάνοντας κακά πράγματα, η ψηλή τιμή σας δίνει μια μεγάλη έκπτωση στα καταστήματα και θα βγάλετε καλά χρήματα μέσω των story missions. Με πολλούς τρόπους είστε έτοιμοι να παίξετε έναν καλό Arthur. Τα μέλη της συμμορίας που είναι πιο κοντά από την αρχή, καθώς είναι πιο δίκαιοι βασισμένοι στην αρχή που υποκινούνται υπό την πίστη και την επιθυμία να βοηθήσουν τους άλλους, ενώ προσβάλλει υποστηρίζει και γενικά αντιδρά αρνητικά σε εκείνους που είναι κακομεταχειρισμένοι και κακοί. Οι πιο σάπιοι από αυτούς είναι ο Μίκαη, ο οποίος είναι τόσο εύκολος να τον μισήσετε που καθιστά δύσκολο να μην ακολουθήσετε το προβάδισμα του Arthur και να μπείτε στον υψηλότερο δρόμο. Το ξεκλείδωμα των αναβαθμίσεων του καταβλισμού, όπως τα γρήγορα ταξίδια μονής κατεύθυνσης και καλύτερες προμήθειες, ουσιαστικά σας αναγκάζουν να είστε αξιέπαινοι. Αν και ο καθένας σας δορίζει, θα πρέπει να επενδύσετε εκατοντάδες δολάρια μόνοι σας αν θέλετε να αντέξετε οικονομικά και αυτό σας δίνει αυτόματα έναν τόνο honor points, είτε σας αρέσει είτε όχι. Μία από τις καλύτερες πιο μετριοπαθείς λεπτομέρειες στο παιχνίδι είναι το περιοδικό του Arthur, στο οποίο ανακαλύπτει μεγάλα γεγονότα καθώς και τυχαίους ανθρώπους που συναντήσατε, αλλά και πιο καθημερινά πράγματα. Συγγραφεί μέρη που πηγαίνετε, γελιοποιεί τα φυτά και τα ζώα που βρίσκεται και γράφει τη σκέψη του. Το περιοδικό αλλάζει με το επίπεδο τιμής σας, αλλά τουλάχιστον για ένα σχετικά αξιότιμο Arthur, οι σελίδες γεμίζουν ανησυχίες και υπαρξιακές κρίσεις, εσωτερική αναταραχή συγκρίσεις από το τι είναι καλό και τι όχι. Γεγονός που σας κάνουν να θέλετε να τον δείτε ως ένα καλύτερο πρόσωπο.
Αυτό εκτείνεται στη δομή των ιστορικών αποστολών, οι οποίοι αρχίζουν να γίνονται προβλέψιμες περίπου στα μισά του παιχνιδιού. Δεν είναι ότι είναι βαρετό, στην πραγματικότητα είναι το αντίθετο και βλέπετε πολλή δράση. Αλλά μετά από λίγο αναδύεται ένα σχέδιο και είναι εύκολο να καταλάβουμε πώς θα δοθεί κάποια δολοφονία επιδρομή. Όπως κάθε καλή πρόβλεψη, υπάρχει μια απίστευτη ένταση στο να γνωρίζουμε τι συμβαίνει χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς το πώς. Αν έχετε παίξει το πρώτο Dead Dead Redemption, ξέρετε ποιος επιβιώνει και σε εκ τούτου ποιος πιθανώς δεν θα τα καταφέρει στο τέλος του παιχνιδιού. Ακόμη και κατά τη διάρκεια των βραδύτερων τμήματων, περιμένετε προδοσίες και τραυματισμούς και άλλα γεγονότα που έχετε ακούσει μόνο άριστα. Περιμένετε τους χαρακτήρες να αποκαλύψουν τον αληθινό τους εαυτό και βλέποντας θα πάτε να ξέρετε λίγο ότι είναι καθελοντικά και σπαστά να ξέρετε τι πρόκειται να έρθει. Μπορείτε ακόμα να απολαύσετε την ιστορία από μόνη της χωρίς αυτές τις βασικές γνώσεις. Ορισμένες από τις καλύτερες στιγμές του Red Dead Redemption 2 δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με τον προκάτοχό του. Μία αποστολή θα σας οδηγήσει σε ράλι δημοψηφίσματος γυναικών και μια οδυνηρή αποστολή που αντιμετωπίζετε μια γυναίκα της οποίας σκοτώσατε τον σύζυγο. Ένας άλλος νέος μαύρος συμμορία που ονομάζεται Λένι αναφέρει πως οι νότιοι το αντιμετωπίζουν λίγο διαφορετικά. Θα δείτε πολλά ακόμα περισσότερα. Γενικά το Red Dead 2 αντιμετωπίζει με προσοχή τα σχετικά θέματα της εποχής αντί να ορίζει κάποιον από τους χαρακτήρες από το φανατισμό που μπορεί να βιώσει, τους επιτρέπει να είναι τα στρογγυλεμένα άτομα χωρίς να γνωρίζει ότι υπάρχουν πράγματα όπως ο ρατσισμός και ο σεξισμός. Ενώ το Red Dead Redemption επικεντρωνόταν κυρίως στην ιστορία του John Marston, το Red Dead 2 είναι για ολόκληρη τη συμμορία του Vander Linde ως κοινότητα σαν ιδέα και ως κίνδυνο θανάτου σε άγριες δύσεις. Μερικά απογοητευτικά συστήματα και μια προβλέψιμη δομή αποστολής καταλήγουν να εξυπηρετούν αυτή την ιστορία αρκετά καλά, αν και χρειάζεται υπομονή για να καταλάβετε πλήρως τι συμβαίνει. Το νέο game είναι ένα εξαιρετικό prequel, αλλά είναι επίσης από μόνο του μια συναισθηματική γεμάτη σκέψη ιστορία και είναι ένας κόσμος που είναι δύσκολο να ξεχάσετε όταν ολοκληρώσετε το game. Πολλά περισσότερα θα δείτε και πάρα πολλούς οδηγούς στο gamereviews.gr. Μείνετε συντονισμένοι και κάντε ένα subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε και για τα επόμενα βίντεο.